Κυρία Μέρκελ, άλλη μια φορά, καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πολύ φιλική υποδοχή που μου επιφυλάξατε, κύριε Πρωθυπουργέ, και που μου έδωσε τη δυνατότητα πριν από τις πολιτικές μας συζητήσεις να γνωρίσω και εγώ εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων, να γνωρίσω και νέους της ελληνικής οικονομίας και νέους που έχουν πάρει υποτροφής από γερμανικά ιδρύματα. Είχαμε λοιπόν αυτές τις συζητήσεις σήμερα με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και νεοφυών, όπως είπαμε μεταξύ άλλων. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Τώρα πλέον το βλέμμα στρέφεται στο μέλλον και αυτό τεκμηριώνεται με αδιαμφισβήτητα γεγονότα που καταδεικνύουν ότι άξιζε τον κόπο να εφαρμοστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Τώρα πλέον υπάρχει πρόοδος. Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι που είναι άνεργοι και κυρίως οι νέοι άνεργοι πέρασαν ένα πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα και ίσως να μην έχει φτάσει στο τέλος της αυτή η πορεία. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία και αυτά τα απαρίθμησε ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτά έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά, με το πρωτογενές πλεόνασμα, με την ανάκαμψη, τα πρώτα σημάδια και ενδείξεις της ανάκαμψης, η στασιμότητα πλέον στην αγορά εργασίας. Αυτή τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε διαφυλαγμένο. Στην Ελλάδα η οικονομία έχει πολλές δυνατότητες και αυτό πραγματικά το κατάλαβα για άλλη μια φορά στις συζητήσεις μου με τους εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίοι μου είπαν τι περιμένουν από την Ευρώπη. Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη κοινή αγορά και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί το είπαν με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, γιατί και μόνοι τους έκαναν συγκρίσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνοι τους είπαν το πώς μπορούμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι αυτή η συζήτηση ήταν σημαντική όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και κάτω από ευρωπαϊκό πρίσμα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω και το εξής. Με την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία βεβαίως και απέτησε πολλές ανθρώπινες θυσίες, όμως και για την ίδια την κυβέρνηση ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή η πολιτική. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι πλέον η Ελλάδα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Η δημοσιονομική κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από αυτή που προσδοκούσαμε για αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και γι' αυτό είμαι αισιόδοξη ότι θα συνεχιστεί αυτός ο δρόμος. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό και το ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και την επιβεβαίωση από την Eurostat για το πρωτογενές έλλειμμα. Άρα δηλαδή κατά τους επόμενους μήνες θα συζητήσουμε το πώς πλέον η Ελλάδα θα επιστρέψει βήμα προς βήμα στις αγορές. Και η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ σημαντική, γιατί δεν επρόκειται μόνο για τα 3 δισεκατομμύρια τα οποία μπορεί η Ελλάδα να εκδώσει με τη μορφή ομολόγων στις κεφαλαία αγορές. Επρόκειται κυρίως για την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης και ένα μήνυμα που εκπέμφθηκε προς την οικονομία ότι πλέον και αυτοί μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ρευστότητας. Ακριβώς αυτό η Γερμανία μπορεί να συμβάλλει και γι' αυτό το λόγο, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρωθυπουργέ, θα βοηθήσουμε στην θεσμοθέτηση ενός Institute for Growth, το περίφημο αναπτυξιακό ταμείο. Επ' αυτού έχουν εργαστεί οι Υπουργοί Αρμόδιων Οικονομικών και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει λάβει συγκεκριμένη μορφή, σάρκα και οστά. Αυτό λοιπόν που μπορεί να υποσχεθεί η Γερμανία με τη μορφή υποστήριξης, αυτό θα το εφαρμόσουμε στην πράξη βήμα προς βήμα. Και πάω και στην υποστήριξή μας προς τη διαχείριση των νοσοκομείων, σε θέματα δημόσιας διοίκησης, σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε τον κύριο Φούχτελ, ο οποίος ασχολείται με τη βελτίωση των ελληνογερμανικών σχέσεων, κυρίως σε θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή, έχουν σχέση με τον τουρισμό, με τη γεωργία, γιατί εκεί υπάρχει ένα τεράστιο αναπτυξιακό δυναμικό. Μπορεί να υπάρξει, παραδείγματος χάρη, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στον τομέα του τουρισμού. Και πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από τα στοιχεία του τουρισμού, των τουριστών, των επισκέψεων τουριστών. Και από ό,τι βλέπετε, οι Γερμανοί και πάλι εφέτος θα επισκεφθούν την Ελλάδα.
Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά και για την ελληνική προεδρία. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η προεδρία αυτή, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Υπουργός επί των Οικονομικών, είχαν πολύ σκληρή δουλειά. Η επιτυχία τους στον τομέα της Τραπεζικής Ένωσης είναι πολύ σημαντική και ο μηχανισμός SRM, ο μηχανισμός εκαθάρισης των τραπεζών, είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και αυτό πραγματικά είναι ένα επίτευγμα της ελληνικής προεδρίας που αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Ας μην ξεχνάμε και την Ουκρανία, ας μην ξεχνάμε τη Ρωσία. Είχαμε μια αγαστή συνεργασία και η Ελλάδα, πέρα από τα καθήκοντα που είχε να εκπληρώσει μέσα στην ίδια τη χώρα, η Ελλάδα διαδραμάτισε εξέχοντα ρόλο και θα συνεχίσει να τον διαδραματίζει μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αγαπητέ Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ φιλική μας συνεργασία και σε ευχαριστώ θερμά για την πολύ φιλική υποδοχή που μου επιφύλαξες. Θέλω να σας πω ότι εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα, τους Έλληνες, στον καλό, σωστό δρόμο. Η Ελλάδα στο μέλλον θα έχει πολύ περισσότερες ευκαιρίες από προβλήματα και γι' αυτό το λόγο, μέσα σε αυτό το πνεύμα, θα διευρύνουμε τη συνεργασία μας.